από εκείνη τη μαύρη μέρα η κοινωνία, χαίρομαι να διαπιστώνω, πως άρχισε να αγαπάει τα ζωντανά παιδιά της διαφορετικά πια. Έτσι πως θα έκανα κι εγώ, αν είχα έστω και ένα λεπτό ακόμα ζωής με την κόρη μου. Αλλιώς θα είχα φροντίσει και εκείνη, αν ήξερα. Δεν ήξερα από τις κληρονόμησα κυβερνώντες που είναι σε θέση να την κάψουν ζωντανή. Τώρα ξέρω, ξέρω. Ποτέ ξανά. Με φωνή σταθερή, όρθια μπροστά στο πολυπληθέστατο κοινό που κατέκλυσε το απόγευμα του Σαββάτου το πάρκο Γεωργιάδη, η Μαρία Καριστιανού για άλλη μια φορά έδωσε ήχο στην ελπίδα και την προσδοκία για δικαιοσύνη και όχι μόνο για όσους χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών. Γνωρίζετε καλά το μαρτύριο που μας επιφύλαξε η μοίρα. Δεν είναι μόνο που μας λείπουν οι αγαπημένοι μας. Είναι που δεν ξέρουμε τι έχει απομείνει από εκείνους και πού. Προσκεκλημένοι του Συμποσίου Πολιτισμού, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών μίλησαν για τα όσα έζησαν και εξακολουθούν να ζουν από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και μετά. Ακούστηκε πως όποιος βουβά πονά, πονά περισσότερο. Ένας σύμπουλος και συχαμερός τρόπος να διχάσεις και να συγκρίνεις και να μετρήσεις τον πόνο που εσύ ο ίδιος προκάλεσες. Εμείς απαντάμε, σιωπή να κάνετε εσείς, ώστε είστε με τους δολοφόνους. Εμείς οι υπόλοιποι θα ουρλιάζουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να σταθούμε θύματα. Τα πράγματα μετά το έγκλημα των Τεμπών πήραν άλλη τροπή. Εκεί ο χρόνος σταμάτησε. Οι μανάδες και οι πατεράδες παγώσαμε. Νεκρώθηκε μαζί με τα παιδιά μας το πιο τρυφερό κομμάτι της ψυχής μας. Ο φόβος έρχεται όταν πλησιάζει κάτι κακό ή άγνωστο. Για μας αυτό το συνέθημα εξαντλήθηκε. Όλο το φόβο που μπορεί ένα άνθρωπος να φανταστεί τον έζησαν τα παιδιά μας τη νύχτα της 28 Φεβρουαρίου 2023. Για μας δεν έμεινε στα άλλα φόβος. Δεν απέμεινε τίποτα από φόβο για να μας κρατήσει πίσω. Απέμεινε μόνο οργή που μας σωθεί και μετατρέπεται σε δύναμη ανεξάντλητη. Η μάνα της Μάρθης και ο πατέρας του Δημήτρη έστειλαν από το Ηράκλειο για ακόμη μια φορά το μήνυμα πως δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν δικαιώσουν τις μνήμες των παιδιών τους. Μόλις αρχίσαμε να συνερχόμαστε, αντιληφθήκαμε πως οι καρδιές μας δεν χτυπούν πια το ίδιο. Μέχρι να πεθάνουμε θα αναβλύζουν αίμα και οργή, ταυτοχρόνως πόνο και δύναμη. Από εσάς όμως ζητάμε να είστε στο πλάι μας και μαζί μας, συμπαραστάτες μας στο έργο που μας ανέθεσαν οι ψυχές. Στο μεταξύ, καταπέλτης είναι ο ειδικός πραγματογνώμονας σε θέματα πυρκαγιών, μιλώντας για τα όσα περιλαμβάνονται στις 75 σελίδες της επικαιροποιημένης έκθεσης που κατέθεσαν συγγενείς στον εφέτη ανακριτή. Στην έκθεσή μας υπάρχει μια πλέον απόδειξη, η οποία και από το βήμα που μου δίνεται σήμερα, καλώ όλους τους επιστήμονες να πάνε στην έκθεση και να προσπαθήσουν να την αποδομήσουν, όχι να την ενισχύσουν, να πάνε να προσπαθήσουν τη θεωρία αυτή, την μελέτη, το πόρισμα αυτό που αναφέρεται όσον αφορά τα χημικά τα οποία και τη συμπεριφορά των χημικών. Βάσει του μοντέλου που έτρεξε, είναι μαθηματικά, τα μαθηματικά δεν αμφισβητούνται και το οποίο μας απέδειξε τελικά ότι αυτό που κεγόταν ήταν η χημική διαλύτη. Να σημειωθεί πως την εκδήλωση στο Πάρκο Γεωργιάδη με θέμα Τέμπη, αλήθεια, δικαιοσύνη, διαφάνεια διοργάνωσε το Συμπόσιο Πολιτισμού και η παρουσία του πλήθους που έσπευσε να την παρακολουθήσει αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Τα Τέμπη είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο ενώνει όλους τους Έλληνες.